Με δυο μας, χωρίς μάρτυρες. Αν ήθελα να σε σκοτώσω, δεν θα ερχόμουν στα μέρη σου για να το κάνω. Μεσά σου σταματάγιδες, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Κάτεχα πως όλοι τους ο γιού σου είναι στεριανοί. Τώρα τελευταία όμως αποφασίσανε κάποιοι να έχουν παρτίδες με τη θάλασσα. Ήταν θες να πεις, Ηράκλη. Για ξεκαθάρισε τα, μην μου τα μασάς. Ο Κωνσταντής και καμιά δεκαριά από το ΣΟΕ σου συναντήθηκαν κρυφά κατά μισή στο πέλαγος. Το μόνο που δεν ξέρω είναι τι αποφάσεις πήρανε. Ποιοι και ποιοι? Ο άνθρωπός μου αναγνώρισε τον Αργύρη και δυο από το Ηράκλειο. Δεν θα ανησυχούσα. Αν δεν ήξερα ότι όλοι αυτοί είναι στην ίδια ηλικία με τον ξαδερφό σου. Αυτό είναι όλο. Λευτέρη, να παραδώσετε το Γιάννη. Μόνον έτσι μπορεί να καλμάρουν τα πράγματα. Και για τα μόνο σας το παραδώσουμε. Να τον σκοτώσατε. Μας παραδοθεί στην αστυνομία αναδεμάτων. Αυτό το λένε οι σταματάκηδες. Εγώ. Και αν έχω τη συγκατάθεσή σου, θα καλέσω οικογενειακό συμβούλιο. Ο αδερφός ο Αντώνης δεν θα το δεχτεί. Δεν αποφασίζει ο Αντώνης. Είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία των σταματάκηδων. Κι εγώ το ίδιο. Λευτέρη, την πρόταση που σου κάνω δεν την ξέρουν οι δικοί μας. Ο χρόνος μας πιέζει. Να προλάβουμε πριν τα χάσουμε όλα. Εμείς δεν έχουμε ελπίδα. Αν προσπαθήσουμε όμως, μπορεί να γλιτώσουν οι μικρότεροι από μας. Πρέπει να προλάβουμε, Λευτέρη. Καλημέρα, καλώς την. Πελαγία που είναι? Σε λίγο οι εργάτες θα κάνουν διάλειμμα για φαΐ. Δεν θα αργήσει, θα έρθει. Καλώς το. Καλημέρα. Σου έφερα να φας. Δεν μπορώ να σε εμφανιστικό από το πρωί. Σου έβαλα και κρύο νερό. Μόνο που θα μου κάνεις παρέα. Έλα, κάτσε. Είναι τα νέα, είσαι καλά? Καλά είμαι. Παππού. Έλα. Από όλη μου τη ζωή, ο χρόνος που πέρασα μαζί σου ήταν ο καλύτερος. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Εγώ δεν σ' αφήκω να με ξεχάσεις. Θα με βλέπεις στα βαθιά γεράματα. Φιέ. Έλα. Πρέπει να κατέβω στα Χανιά. Θα τα πούμε όταν γυρίσω. Λευτέρη, τι σου είπε? Άστον, Ανθούλα. Πήγαινε, Λευτέρη. Εσύ θα φύγεις? Ναι. Άρα. Πάρε και τη Μαρία μαζί. Και να στείλεις το φαΐ με το Μανούσο. Τα κορίτσια θέλω να μείνουμε στο σπίτι μέχρι να γυρίσει ο Λευτέρης από τα Χανιά. Εντάξει. Γεια σου, παππού. Στο καλό. Λαμβάνω την τιμή να ζητήσω σε γάμο την χείραν. Χείραν? Όχι, ρε Βαγγέλη, χείρα εννοώ το χέρι. Γιατί δεν το λες χέρι παρά το λες χείρα? Γράψε λάθος. Κατόπιν μεγάλης και ωρίμου σκέψεως. Ρε Βαγγέλη, μη με κοιτάς συνέχεια. Κομπλάρω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν σε κοιτώ. Ο πες μου, εντάδες αρέσει. Δεν κάτω. Δεν κατέει στο να μην μιλείς τότε. Πήρα το θάρρος να... Όχι, πρέπει να τα λέω πιο απλά, πιο άμεσα. Ας το πω εγώ μία να δεις. Δεν μας παρατάς. Βαγγέλη, ή τα κάνω κουζουλός. Ζητάει σε γάμο μία κοπελιά, μα δεν μας λέει ποια είναι. Εγώ κατέω ποια είναι. Ποια είναι? Η Πελαγία. Μωρέ, εσύ δεν σκάς. Πελαγία, μπατζανάκι μου, ας σε φιλήσω. Η Πελαγία. Έλα, καλέ εμένα. Που έχω ραντεβού, ας τώρα τον κάνει πρόβα. Η Πελαγία. Νίνα, πού είσαι μωρέ, μαύρα μάτια κάνα μας εδώ με. Έλα, πιούμε μια. Κάτσε να παρκάρω. Ενέλα, ο Μινάς είναι μωρό αδερφός της Ευγενίας. Ο Μινάς. Καλό κοπέλι και καλός πιλότος. Παραπάνω από καλός. Αυτός εδώ δεν ξέρω πόσα χρόνια πετά τα F-16. Ας τον έχει ο Θεός καλά. Μπράβο. Ρε, καλώς όρισες. Καλώς όρισες, μωρέ Μινά. Καλώς σας βρήκα. Γεια. Διόκληθε την ευχή σου. Την ευχή μου, καλώς ήρθες, κάτσε. Καλώς τον εμένα. Γεια σου, Μενέλα, γεια σου. Έλα. Μενέλα, πιάσε μια ρέκλη. Ναι, βέβαια. Τι έγινε, μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Εμείς οι πιλότοι είμαστε χειρότεροι από τους γιατρούς. Δεν ξέρεις πότε θα σε καλέσει το καθήκον. Εδώ είπα να έρθω για το τρίγο. Και πότε σκέπτεσαι να φύγεις? Ανάκριση του κάνεις τώρα. Θα μείνω, θα μείνω. Λίγες μέρες θα μείνω.
Την άλλη φορά είχα την Ευγενία και την Όλγα στο μαγαζί. Κάτσανε αυτές κάμποση ώρα. Αυτές είναι φίλες από μικρές, άντε γεια μας. Γεια μας. Πάντως κρίμα που δεν την πήρες την Όλγα. Έλα μου, τυχερά είναι αυτό. Και να πεις πως η Ουρανία δεν σ' ήθελε για αγαπώ. Σ' ήθελε. Μα φοβήθηκε το επάγγελμά σου. Με νέλαε άστο κοπελίσκο. Εγώ στα αγαπή τότε, θυμάσαι. Πάρε μωρέ την Όλγα και φύγε. Μα εσύ έβαλες το θυμό απάνω από την αγάπη. Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι λες. Λέω, ποτέ δεν είναι αργά. Βέβαια. Άντε γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Τι κάνεις εδώ? Λέω να σε βγάλω από τον κόπο. Μου τηλεφώνεις ο παππούς σου. Άστα, θα τα κουβαλήσω εγώ μέχρι τα μπελή. Ωραία. Καλό δρόμο. Πελαγία. Τώρα που απολύθηκα, θα έρθω να σε ζητήσω. Αυτό βγάλτε από το μυαλό σου. Μην το κάνεις, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Γιατί? Σου έχω εξηγήσει γιατί. Ρώτησα παπά και μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πνευματικά αδέλφια είμαστε με την Ανθούλα, όχι με σένα, έτσι μου είπε. Μανουσό, μην το κάνεις. Ο Κωνσταντής θα γίνει έξαλλος. Δεν με νοιάζει, αρκετό καιρό έχω κάνει υπομονή. Σ' αγαπάω, Πελαγία. Κάτι άλλο συμβαίνει και δεν μου το λες. Δεν θα σ' αφήσω να καταστραφείς. Εγώ θα σε στηρίξω σε όλα. Πίστεψέ με. Εσύ είσαι ο παιδικός μου έρωτας. Σε κοιτάζω και είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από πάνω σου. Είσαι ο ίδιος. Εγώ όμως έχω αλλάξει. Έχω κάνει όνειρα για εμάς τους δύο. Θέλω να παντρευτούμε, θέλω να κάνουμε παιδιά. Θα κάνουμε παιδιά. Τι φαντάστηκες, Παλαγία. Θα παντρευτείς έναν ηλίθιο και θα γεμίσεις το σπίτι του, κοπέλια. Ξεχάσε το. Κανείς μας δεν θα παντρευτεί, Μανούς. Κανείς. Μαρία! Βαγγελή, εδώ είσαι. Εδώ. Τι κάνεις? Πήγα στο χωριό. Πώς με βλέπεις? Καλό. Έριξα εδώ όλο το μπουκάλι την κολόνια πάνω μου. Μύρισε. Α. Λεβάντα. Ωραία. Θεία, θα κάτσω λίγο με το Βαγγέλη. Μην αργήσεις. Άκουσες τι είπα ο παππούς σου. Άντε, γεια. Κάτσε να σου πω. Ούτε στο σύμφι δεν τάπα. Καλά έκανες. Εγώ σε αγαπάω πιο πολύ από αυτόν. Εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος και στα λέω όλα. Βαγγέλη, είδα τον πατέρα μου. Το Γιάννη. Ναι. Αλήθεια. Φαντάζομαι χαρές που θα έκανα ο Κακομοίρης. Ναι. Κι εγώ. Όλο το βράδυ μιλάγαμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τον αγαπάω. Δεν κλαις, Μαρία μου. Δεν φαντάζεσαι πόσο λυπημένος είναι. Ο δικός μου πατέρας να είναι τόσο λυπημένος. Με κοίταζε συνέχεια και μου ζητούσε συγγνώμη. Ποιος πατέρας ζητάει συγγνώμη από το παιδί του? Δεν κατώ. Δεν θέλω ο δικός μου πατέρας να μου ζητάει συγγνώμη. Εγώ τον έχω συγχωρήσει για όλα. Του το πες? Όχι. Να του το πεις. Μην κλαις, Μαρία μου. Μην κλαις, Μαρία μου. Μην κλαις, Μαρία μου. Βαγγέλη, τι κάνετε εκεί? Βαγγέλη, τι πάθατε? Μαρία, παιδί μου, τι συμβαίνει? Η Μαρία είναι στενοχωρεμένη. Κι εγώ μαζί. Μαρία, πες μου, τι έγινε? Τι έχεις? Είδα τον πατέρα μου. Και δεν χαίρεσαι? Τρέμω για τη ζωή του. Ελάτε, πάμε στην εκκλησία. Να σας διαβάσω μια ευχή. Να προσευχηθούμε και για τον πατέρα σου. Ελάτε, πάμε. Για δες. Τι λέει? Δες μόνος σου. Ωραίο σταφύλι βγάλαμε φέτος. Έτοιμο για τρίγωνο είναι. Δευτέρα τριγά. Δευτέρα, οκ. Okay. Κωνσταντής Λεβεντογιάννης. Πού βρήκες τον αριθμό μου?
Δεν ήταν και δύσκολο. Τι θες? Τον αδερφό μου τον Γιάννη τον κυνηγάτε πολύ καιρό τώρα. Κι εγώ από αυτόν δεν έχω τίποτα άλλο πιο πολύτιμο στη ζωή μου. Έχω όμως τρόπο να απαντήσω. Τον αδερφό σου το Σύφη. Αν έχεις βάλει στόχο τον αδερφό μου, καλιά σου να μην το κάνεις. Ο μικρός είναι σαν γιος μου. Λέω πως ήρθε η ώρα να συναντηθούμε οι δυο μας, Γιώργη. Να καθαρίσουμε. Έτσι κι αλλιώς όλοι λένε πως μοιάζουμε. Για να δούμε. Πού και πότε θέλεις? Σε μία ώρα στο Φαράγγι. Σε μία ώρα στο Φαράγγι. Τον αδελφό μου όμως... Γιώργη, συμφωνίες δεν κάνω. Φύγε από μπροστά μου. Γιώργη, δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγω. Δεν θα το ξαναπώ, φύγε από μπροστά μου. Φύγε, είπα! Παυλή, στο παλιό ενοπείο. Ο Κωνσταντής περιμένει το Γιώργη στο Φαράγγι. Εγώ πάω να βρω το Σύφη. Εσύ ξεκίνα αμέσως, μην καθυστερήσεις ούτε λεπτό, το καταλαβαίνεις. Φεύγω τώρα. Αριστιδή, πάμε. Μενελαέ, είδες καθόλου το Σύφη? Το Σύφη? Ναι. Όχι, δεν έβαλε. Ρε Σύφη, και έχεις και κλείσει το κινητό σου. Στα μπέλια της βιολογικής ήμουνα. Ο Κωνσταντής περιμένει το Γιώργη στο Φαράγγι, του την έχει στημένη. Τι γύρισε ο Γιάννης στην Κρήτη? Μη λες το όνομά του. Κωνσταντή! Γιώργη, σταματήστε! Μέσα για μέσα, Κωνσταντή! Είχαμε κάνει συμφωνία! Μόνο εγώ το ξέρω. Κι έτσι θα μείνει. Αλλά εσύ θα μείνεις μακριά από τον αδερφό μου, τον Γιώργη. Αν ξαναβρεθεί ο Γιώργης στο δρόμο μου, θα το μετανιώσει. Και έχουμε συμφωνία. Στελιανέ, μη ρίχνεις. Τι συμφωνία έκανες με τον Κωνσταντή Σύφη? Όχι εδώ. Αυτά έχεις να μου πεις? Αυτά. Και οι τρεις σκοτωμένοι από πού ήρθαν? Ήρθε ο Παυλής και μας είπε ότι πέσανε παλωθιές και τρέξαμε. Τα έχω πει 100 φορές. Ο Αριστίδης ήταν σαν αδερφός μας. Και ο Νικολής το ίδιο. Και ο Κωνσταντής ο Λεβεντογιάννης.